τι vlog είναι αυτό, πάω Θεσσαλονίκη. Βιπ, κλαίω. Κλαίω. Είναι σήμερα χοιρινό μερίζι, κοτόπουλο στα λαχανικά και λαδεράκια μιστά. Πρώτο βίντεο στο YouTube, ξεκινάμε με vlog και η πρώτη... Και η πρώτη μου πρόταση στο... Να σου πω... Πρώτο βίντεο στο YouTube, λοιπόν. Ξεκινάει το κανάλι, το YouTube, με vlog. Και τι vlog είναι αυτό, πάω Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι, 6 και 20 το πρωί, γιατί το έχω πάρει σερί, γιατί προφανώς δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και πρέπει να συνηθίσω να κρατάω την κάμερα, γιατί η φάση είναι ότι δεν το έχω συνηθίσει. Εγώ τι θα κάνω τώρα? Θα πάω στο κάτω σπίτι να ξυριστώ, να κάνω μπάνιο, να ετοιμαστώ και να ντυθώ για να περιμένω τον Νίκο που θα έρθει κάτω από το σπίτι μου, ένας μπάμπουρας που θα έρθει κάτω από το σπίτι μου για να πάμε στο σταθμό Λαρίσης, να πάρουμε το τρένο και να πάμε Θεσσαλονίκη. Γκέγγ. Η ώρα είναι 8 και 5, σε μία ώρα πρέπει να είμαι σταθμό Λαρίσης. Ο Νίκος ξύπνησε, το φοβόμουν πάρα πολύ, αλήθεια είναι, και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι, ακόμα δεν έχω συνηθίσει να κρατώ την κάμερα, δεν πειράζει, θα πάθετε λίγο ακόμα. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω ξεχάσει κάτι άλλο για να πάρω μαζί μου, που προφανώς πάντα όταν φτάνω κάπου θα θυμάμαι ότι κάτι έχω ξεχάσει. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σταθμό Λαρίσης, σε 2 λεπτά. Βλόγκ μέσα στο τρένο, μετρό. Τα λόγια σου. Εσκέρε. Λες τρένο, ρε. Αλλά μαξινό. Φτάσαμε εδώ πέρα. Ως πετυχημένος YouTuber, όχι ρε. 4 ώρες. Σύντομα. 4 ώρες. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Κάτι θέλω να πω. Δεν ξέρω, σας είναι παιδί αυτό. Θα το κόψω μετά. Κάτι θέλω να πω. Έχω να πω ότι γενικότερα ο κόσμος είναι το 80% κυρίως full ηλίθιος. Και μ' ακούνε τώρα. Αλλά είναι πολύ ηλίθιος. Ρε φίλε, κάνε στην άκρη να περάσω, ρε πίστη. Κάνε στην άκρη να περάσω. Λοιπόν, αυτά. Να μπορούσα να σε ξεπεράσω. Ναι, θα μπορούσα. Και λογικά ακολουθεί ένα τέλειο time-lapse. Στραβολεμιάσαμε, μας κόπηκαν τα πόδια από τις θέσεις, πιαστήκαμε και τώρα είναι λες και έχουμε κάνει μαραθώνιο. Φτάσαμε Θεσσαλονίκη και είμαστε γραντεία και πάμε στο κρυμπ. Πάμε να βρούμε το σπίτι. Δεν ξέρω το καν αν ακουγόμαι, παίζει να έχει φουλ θόρυβο, αλλά εδώ είμαστε επαγγελματίες YouTubers, wanna be και έτσι. Εγώ είμαι απλά μπράβος. Απλά μπράβος από εγώ, ναι. Και... Προστασία του μεγάλου YouTuber, θα ξεπεράσει τη σύντομη. Σε περνάμε PewDiePie εδώ πέρα και βλογκάρουμε my life. Εδώ θυμίζει λίγο περιορισμένο, πολύ ωραίο.
Να ξέρεις, γενικότερα μας έχουν κλέψει πάρα πολλά πράγματα. Το ακούτε αυτό, Θεσσαλονίκη, όποιοι είστε από Θεσσαλονίκη, μας έχετε κλέψει όλες τις ονομασίες. Πανεπιστημίου, Ερμού, Αμπελόκηπη, δεν έχεις ιδέα. Τέλος πάντων. Και πάμε να βρούμε το σπίτι τώρα. Λοιπόν, και επειδή έχει πολύ ζέστη, δεν μπορώ να κάνω και βίντεο και να μιλάω και να ψάχνω το σπίτι. Οπότε, see you lads. Λοιπόν, φτάσαμε στο σπίτι, το οποίο, να ξέρετε, είναι too fucking lit. Θα πούμε στο μπάνιο. Προφανώς και έχει green light. Προφανώς και έχει. You know, with the best, with the best. Το σπίτι, να ξέρετε, μάγκες, είναι... Εννοείται, είχαμε και ψυγιάκι και έτοιμα νερά για εδώ πέρα. Το σπίτι είναι φανταστικό. Shout-out στη Χριστίνα, που μας το... πρότεινε, χορηγός Ζαγόρη. Συγγνώμη, να στο ανοίξω, ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, την Ρωσία να έχεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάτσουμε κάτω από το air conditioning, να πεθάνουμε για λίγο. Το πρόγραμμα λέει φαγητό. Ναι, καφέ. Καφέ, βόλτα και ψώνια. Εννοείται. Η φάση είναι ότι έχουμε έρθει στο σπίτι γεμάτη ενέργεια να κάνουμε πράγματα και βλέπεις τον Νίκο. Φίλε, air condition. Μάγκες, να ξέρετε, το δωμάτιο έχει το καλύτερο feature. Ό,τι πιο satisfying υπάρχει. Είναι ό,τι καλύτερο. Θέλω όλη μέρα να κάθομαι να κάνω αυτό. Σκέρε. Επιχείρηση αραχνόμυγα. Μπρο, αυτό δεν είναι αράχνο, αυτό είναι μυγοαράχνο. Έχουμε έρθει να φάμε. Δεν ξέρω να το δούμε, οπότε βλέπει αυτό το υπέροχο μάτι. Και πεθαίνουμε της πείνας. Και λίγο... λίγο θυμάμαι. Μέχρι και εδώ περνόμαστε πάλι τα κόνοδε. Κάτι ήταν για βίντεο. Πήγαινε. Εδώ, ορίστε. Εδώ, το τηλιάρισμα. Εδώ είμαστε. Μηχανά για πάνω, το πεζοδρόμιο. Εδώ, ορίστε. Εντάξει. Ναι, απέναντι. Ναι, μεταξύ πίσω, ακόμα το λεωφορείο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Μόνο του, έτσι. Έχει φρακάρι, φρακάρι. Μπορεί να κουνηθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ που κάνω vlog και όλοι κάθονται και με κοιτάνε και με κοζάρουν και τι κάνει αυτός. Που να είχα και επαγγελματική κάμερα. Ένα από αυτήν στον δρόμο μόνος μου. Εξάλλου, μπιπ, κλαίω. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη. Απίστευτη ζέστη. Απίστευτη ζέστη και πάμε τώρα στο σπίτι για να φάει ο Νίκος από Τζέρις που πήρε. Και τρέχουμε για να μην λιώσει το παγωτό. Και εδώ είναι το καλό. Σαν τον deal θα το κάνω, Εδώ είμαστε. Απίστευτο, Όλο δικό σου, μάγκα μου. Τρομερό. Όλο δικό σου. Θέλω να σε δε βλέπω να το τρως όλο, εντάξει πρέπει να σηκώσει και το. Πού να το φάω όλο αυτό, μα λέγα. Καλά, ό,τι μείνει. Θέλει κλάση τώρα. Ό,τι μείνει, ξέρεις που θα με βρει στη δίπλα πόρτα. Θα έρθω με γεμάτο στομάχι ή με γεμάτο κουτί, ένα τα δύο. Έγινε. Μπήκαμε στο σπίτι της Χριστίνας. Δεν χρειάζεται. Πες γεια στον κόσμο. Γεια σας. Γεια. Αυτή εδώ πέρα είναι η γυναίκα της ζωής μου. Έχουμε παντρευτεί 2 χρόνια. Μέσα είναι και η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια. Ωραία. Πού πάμε. Φεύγω. Και έρχομαι. Και αυτό είναι ο Νίκος. Και έρχομαι σε 2 λεπτά. Τώρα στα σκοτεινά. Νίκο! Περπατάμε λευκό πύργο. Πόσο Αυγούστου έχουμε? 5. Έχουμε 5 Αυγούστου. 5 Αυγούστου. Και έχει ρίξει τρομερή καταιγίδα. Γιατί είμαστε 2020 και αυτή η χρονιά πάει υπέροχα. Και έχουμε και τον Μάρκο εδώ πέρα. Γεια σου, Μάρκο.
ο οποίος με το που ήρθε διακοπές στη Θεσσαλονίκη του πέσε το κινητό και δεν μπορεί να βγάλει τίποτα, κανένα story. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα στο άγαλμα του Άγιου Αλέξανδρου και όχι του Μέγα Αλέξανδρου. Έτσι μας είπε ο φίλος μας ο Μάρκος, ότι αυτός είναι ο Άγιος Αλέξανδρος. Μεγάλη χάρη. Παιδιά, ας πω κάτι. Time out. Λένε τη σώσα λυφή εδώ πέρα. Αφήστε να τον πει Άγιο. Μεγάλη χάρη. Είναι το κεράκι που ανάβουμε. Νικολάκη, να σου πάρω κάτι. Ε, Νίκο. Έλα, Νίκο. Εδώ, μαξιλαράκι. Μαξιλαράκι. Να κάνεις έναν όμορφο ύπνο. Δεν θα κοιμάμαι έτσι. Έλα, Νίκο. Και έτσι ξεκινάει η Πέμπτη. Μάλλον έτσι τελειώνει η Πέμπτη, γιατί είναι βράδυ και είμαι με τον Νίκο στο δωμάτιο και τρώμε... Ελπίζω και ακόμα να έχουμε καμιά άλλη έξοδο, θα το δούμε αυτό. Τρώμε πίτσες. Αναλόγως τη διάθεση μετά το φαΐ. Άμα γίνουμε λίγο τέρατα, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να βγούμε σήμερα. Σήμερα τι κάναμε. Πήγαμε έξω. Πάλι έχει πολύ κακό καιρό Θεσσαλονίκη. Αυτά. Λοιπόν, πάω να φάω. Bye. You above, I can't speak. You, oh my god, yo, what the fuck's going on? Who? You, oh, I can't see your voice. Τελευταία μέρα. Δεν είμαστε και πρωινή τύποι, Τελευταίες ώρες. Όντως, τελευταίες ώρες. Πίνουμε καφέ. Και 3 ώρα. Αντίο. Παλιό. Θετικά. Όλα, για να μετακομίσουμε εδώ το πολύ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο ένα θέμα αυτό που έχουμε σπίτι εδώ. Είναι ωραία. Μαλάκα βρέχει. Ναι, μωρός. Απίστευτο. Κάνουμε δωρεάν μπάνιο. Να, το μπάνιο που ήθελες. Ε? Το μπάνιο που ήθελες. Εγώ έλεγα στην θάλασσα. Ποιος κάνει τώρα 4 ώρες ταξίδι εμείς. Τι ωραία σημείο εδώ για το vlog. Εδώ στην Θεσσαλονίκη όλα τα τρακάρε τη γουστάρε. Είναι ο συγκεκριμένος δρόμος, δεν ξέρω τι είναι. Είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω, βγαίνει σε κανένα λίγο και εδώ πέντε έχει. Τώρα είμαστε στο δρόμο, πάμε σταθμό, αφήνουμε Θεσσαλονίκη πίσω. Περάσαμε ωραία, φάγαμε φουλ και τώρα πάμε για το ταξίδι της επιστροφής. Είναι ένας μπροστά ο οποίος... Τι έκανε, μουρμούρισε. Ο οποίος μου χωράει. Παρακαλώ, τι θέλετε. Εγώ, κοιτάξτε. Υποκειμενικά μπορεί και εγώ να λέω κάτι ή ο άλλος κάτι άλλο. Αλλά αντικειμενικά να το θέτσετε εσείς. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ κρύο. Αν νομίζετε ότι έχει κρύο. Ίσως επειδή εσείς περπατάτε και αλλάζετε. Ναι, αν νομίζετε ότι. Εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά να μην φτάσουμε στο σημείο μάλλον με τώρα. Γιατί άνοιξε χαμηλό στο. Ανέβα στο κάμπι, στο τόπο δεν θα έχει τίποτα και. Αυτό είναι το θέμα. Είναι σήμερα χοιρινό με ρύζι, κοτόπουλο με στραχανικά και λαντεράκια μιστά. Εγώ το σκέτερι και το προσωπικό της ευχόμαστε να ευχάρισε ταξίδι. Ευχαριστώ. Και πάνω που πηγαίναμε να φτάσουμε, και διακοπή ρεύματος.
Αυτή είναι η τύχη μου. Και έχω να φάω και από χτες. Μάλλον θα πεθάνουμε εδώ. Μόλις μπήκα σπίτι και δεν έχετε ιδέα πόσα πολλά έγιναν. Να σταματάει ο προαστιακός στη μέση του δρόμου και να λέει έχουμε διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να περιμένουμε πόση ώρα. Να είναι ένα μωρό εκεί μέσα να κλαίει και να αποφασίζουμε να βγούμε, να πάρουμε ταξί, να πάρουμε στα κάτω πατήσια για να πάρουμε τον ηλεκτρικό να γυρίσουμε σπίτια μας. Καλούμε το ταξί, έρχεται ο ταρίφας, δεν του ανοίγει το πορπαγκάζ. Περιμένουμε, το ανοίγει. Φτάνουμε κάτω πατήσια. Παίρνουμε την λάθος πλευρά του τρένου γιατί δεν κυκλοφορούμε πατήσια. Κατεβαίνουμε στη λάθος πλευρά να μην δουλεύουν οι κυλιόμενες να κουβαλάω τη βαλίτσα. Να ανεβαίνω ξανά γιατί είναι η λάθος πλευρά. Να πηγαίνουμε στη σωστή πλευρά. Να κάνει 7 γαμημένα λεπτά ο ηλεκτρικός. Να χολερώσει το παντελόνι μου από τις λάσπες επειδή εδώ έβρεχε και όπου πάω βρέχει. 8 Αυγούστου. Να μπαίνουμε στο τρένο και έλεγα από μέσα τι άλλο στραβό θα συμβεί, μήπως με πιάσουν και οι ελεγκτές, γιατί είναι η πρώτη φορά που πήρα εισιτήριο, γιατί είχα νεύρα και δεν ήμουν στη διάθεση να κάτσω να βγάζω ψηλά και μπλα μπλα μπλα. Εν τέλει γύρισα σπίτι, η εμπειρία ήταν καλή, στο τέλος με νεύρα, αλλά βγήκα στο συμπέρασμα ότι Αθήνα είσαι μία και δεν σε αλλάζω με καμία. Γυρίσαμε από κλαμπ.